Λοιπόν, Δούκησε, φέτος ξεκίνησε και κάτι καινούριο. Σ' αγαπώ, Ελένη, να το ξέρεις αυτό. Σ' αγαπώ, Ελένη. Και εγώ σ' αγαπώ, γιατί είσαι καλό παιδί, γιατί ξέρω και τους γονείς σου και γιατί βλέπω και την πορεία σου και γιατί το πας σωστά. Είσαι σπάνιος άνθρωπος. Τώρα απλώς θέλω να τα πω δημόσια. Είσαι σπάνιος άνθρωπος και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, το ότι είσαι όλα αυτά τα χρόνια και είσαι αγαπητή και είσαι εκεί που είσαι, δεν είναι τυχαίο. Και χαίρομαι πάρα πολύ και κάθε φορά έρχομαι με πάρα πολύ χαρά εδώ. Πολύ μ' αρέσει που το ακούω. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Ναι. Γράφει στο blog τη Ζήνα Κουτσελίνη, το Ender TV. Ναι. Πήκα, το είδα, σε είδα. Και λέω, ρε εσύ, μπράβο. Τι κάνεις εκεί ακριβώς, εκεί, με το ημερολογιό σου, ναι. Όπου τι. Εκεί έχω το Dukisa's Diary, που ουσιαστικά είναι σαν ένα ημερολόγιο, γιατί εγώ θέλω να σου πω, είμαι κοριτσάκι που κρατάω και ημερολόγιο. Μου το έχεις ξαναπεί αυτό, συνεχίζεις ακόμα. Εντάξει, τώρα έχει γίνει διαδικτυακό πλέον, δεν προλαβαίνω να γράφω και χειρόγραφα. Και μου άρεσε πάντοτε αυτή σαν ιδέα, δηλαδή μου άρεσε να γράφω κάτι, γιατί εκφράζομαι καλύτερα με το γραπτό το λόγο. Οπότε είχαμε μια συζήτηση με τη Ζήνα, την οποία την εκτιμώ, ήταν μαζί μου και στο τηλεοπτικό ξεκίνημα, στο lifestyle την πρώτη χρονιά. Οπότε είχαμε μια συζήτηση, της είχα δείξει κάτι άλλα κείμενα που έγραφα παλιότερα. Μου λέει, ωραία είναι, θέλεις, μου λέει, τώρα που ξεκινάω και εγώ με το Enter TV, να ξεκινήσουμε μια συνεργασία. Και λέω, με τεράστια χαρά. Και έτσι ξεκινήσαμε και γράφω από τα Madwalk μέχρι μια πολύ ωραία ταινία, μέχρι κάτι έτσι λίγο πιο συναισθηματικό. Γράφω ό,τι νιώθω εκείνη τη στιγμή. Έχεις ρωτήσει ποτέ τη Ζήνα, ποιο από αυτά που έχεις γράψει μέχρι σήμερα έχει τα πιο πολλά χτυπήματα, ποιο δηλαδή, σε ποιο έδειξε πιο πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος? Της άρεσε πολύ και μου είπε ότι πήγε και πάρα πολύ καλά ένα κείμενο που είχα γράψει για την πατρική αγάπη και για τη μητρική αγάπη και ένα άλλο κείμενο που είχα γράψει για τους άστεγους. Δηλαδή μου λέει ότι αυτά τα τρυφερά και τα συναισθηματικά, επειδή και η Ζήνα θεωρεί ότι είμαι συναισθηματικό κορίτσι, μου λέει σου ταιριάζουν καλύτερα, οπότε μου λέει εκεί να το πηγαίνεις. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει να μοιράζομαι με ανθρώπους που ξέρω, με ανθρώπους που δεν ξέρω. Γιατί σ' έχω δει, έχεις γίνει και Twitter maniac και χαίρομαι γι' αυτό, δεν το πίστευα, αλλά χαίρομαι που γράφεις. Όλοι το ίδιο μου λένε το μεταξύ όσοι έρχονται εδώ. Ρε εσύ, Ελένη, σαν ψέματα να σε βλέπουμε να γράψεις το Twitter. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Ούτε εγώ. Αλλά ναι, μ' αρέσει. Ναι. Και είναι πολύ ωραίο μέσω το Twitter. Δηλαδή, όταν γράφω και ένα κείμενο, το κάνω post και στο Twitter και μπαίνουν πολλοί και τα διαβάζουν και μου γράφουν διάφορα λόγια και χαίρομαι γι' αυτό. Έχετε σκεφτεί καθόλου, το έχετε συζητήσει μεταξύ σας, επειδή στο συγκεκριμένο blog που έχω δει και έχω μπει και μπαίνω και την παρακολουθώ, παίρνω και συνεντεύξεις. Ναι. Γιατί δεν παίρνεις συνεντεύξεις? Τηλεοπτικά το έχεις κάνει, γιατί όχι και έτσι? Έχει μια ομάδα που το στηρίζουν πάρα πολύ καλά αυτό. Να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω να προλάβω μπορείς να το κάνω. Μπορείς να το κάνεις με κάποιους ανθρώπους. Με αυτούς που εσύ έχεις έρθει και κοντά τους ξέρεις και που και οι άλλοι θα νιώσουν καλά μαζί σου. Ναι. Όχι να το κάνεις συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Ωραία ιδέα αυτή. Πολύ ωραία ιδέα. Μπορούμε να το περνάμε και λίγο στο Dukisa's Diary, να το κάνουμε λίγο πιο. Μου δώσες πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή τη στιγμή, Ελένη. Μου δώσες έμπνευση. Πολύ ωραία. Να το σκεφτούμε, ναι, είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Το πω και λοιπόν, την τελευταία φορά που έκλαψες, θέλω να μου πεις πότε ήταν. Την τελευταία φορά που έκλαψα, κάτσε, γιατί όσο εύκολα γελάω, όλο τόσο εύκολα κλαίω, εγώ θέλω να σου πω. Εντάξει, μπορεί να έκλαψα με μια ταινία. Με μια ταινία? Ναι. Με μια ταινία? Μια ταινία. Με μια ταινία. Με γλυκά. Τι να κάνεις. Το Γιώργο τον Καπουτζίδη τον βλέπεις? Έχω καιρό να τον δω, αλλά μιλάμε στο τηλέφωνο. Κάνατε πολύ παρέα με αφορμή βεβαίως τη συνεργασία σας, αλλά και επειδή ταιριάζατε κιόλας. Ναι, ναι. Έχουμε βγει και έξω τελευταία, μιλάμε και στο τηλέφωνο. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Και δεν νομίζω πως θα βγει τόσο εύκολα από τη ζωή μου. Έχει αυτός τώρα τα δικά του τρεξίματα, έχω και εγώ τα δικά μου. Αλλά έχουμε επικοινωνία, μιλάμε στο τηλέφωνο συνεχώς. Τις σπουδές σου τις τελείωσες. Σε πάω από το ένα θέμα στο άλλο, πινκ-πονκ. Κοίτα λοιπόν, κάτω, καλά κάνεις και κοιτάς κάτω. Ναι. Γιατί σε βλέπω να μου λες όχι καλή απάντηση. Κοίταξε, είναι καλή απάντηση, γιατί τα μαθήματα τα έχω περάσει πίσω από ένα. Απλώς μου έχει μείνει αυτή η πρακτική που στην ΑΣΟΕ. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι προαιρετική, πρέπει να την κάνεις, είναι υποχρεωτικό να την κάνεις. Και εγώ ακόμα δεν έχω βρει το χρόνο να πω ότι θα πάω σε μια εταιρεία να δουλέψω καθημερινά για να κάνω την πρακτική μου και να την. Πρέπει να. Για πες τα μου, δεν τα ξέρω αυτά, μίλησε μου λίγο γι' αυτό. Είναι υποχρεωτική. Όταν για να πάρεις το πτυχίο σου πρέπει να κάνεις και μια πρακτική. Δηλαδή τι πρακτική πρέπει να πας σε μια εταιρεία. Να κάνεις τι. Και να δουλεύεις κανονικά. Σαν. Ανάλογα, τι έχεις επιλέξει. Εσύ, δηλαδή, ας πούμε, αν δεν ήσουν τώρα στην τηλεόραση, τι θα έπρεπε να κάνεις? Εμένα κάτι καλό που μου είπαν και δεν το είχα σκεφτεί είναι ότι θα μπορούσα ενδεχομένως να δουλέψω. Και κάπου στον χώρο, δηλαδή πίσω από τις κάμερες να κάνω μια πρακτική. Δηλαδή,
Δεν ξέρω, στο γραφείο ενδεχομένως. Όταν λέμε να κάνω πρακτική, εννοούμε να πηγαίνω. Πρέπει να γράψεις μετά για αυτή τη δουλειά. Ναι, να δουλέψεις κανονικά. Τα αφεντικά θα γράφουν μετά, αν τα πας καλά, αν ξέρεις τι γίνεται, να τα πάνε στο πανεπιστήμιο, να γράψεις μετά εσύ για αυτό που έκανες. Είναι ολόκληρη διαδικασία. Αυτό στο Entra TV που δουλεύεις δεν μπορεί να γίνει. Ελένη, μου έχεις βάλει πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Μα σου βάζω, παιδί μου, γιατί δεν θέλω να χάσει το χρόνο σου τσάμπα. Έχεις τόσα πράγματα. Φταίω. Είσαι ένα κορίτσι που έχεις καταφέρει πολλά. Γιατί, να μην αφήνεις τίποτα πίσω. Όχι, όλα χρειάζονται στη ζωή. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Φταίω γι' αυτό. Δεν έχω βρει την κατάλληλη ευκαιρία για να δω πώς ακριβώς θα κάνω την πρακτική μου. Αλλά φταίω, το παραδέχομαι, θα την κάνω όμως. Θέλω να πιστεύω ότι θα την τελειώσω. Θα την ξεκινήσω και θα την τελειώσω. Κοίτα να δεις τώρα. Εσύ, ας πούμε, σε μια εταιρεία τύπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει, λέμε, κονσερβοποιεί Αθράκης. Δεν μπορεί να πάμε να δουλεύουν. Δεν δουλεύουν οι άλλοι μας, θα τα κοιτάνε σένα. Πρέπει να πας κάπου που να είναι συνηθισμένο στο να δουν δίπλα του στη δούλειά σου. Τι ωραία που θα το οργανώνω εκεί, όλα τις κονσέρβες, όλα θα είναι πολύ. Πρέπει να μπεις στο χώρο που είσαι, που δεν θα απασχολεί το διπλανό σου ότι δίπλα μου είναι αυτό το πανέμορφο κορίτσι που το ξέρουμε κιόλας γιατί το βλέπουμε και στη τηλεόραση. Δεν νομίζω. Άρα μόνο εδώ μέσα πρέπει να βρεις δουλειά. Δεν νομίζω, γιατί και έξω. Μη με βλέπεις τώρα που σου φτιάχτηκα, σου ετοιμάστηκα. Δούκησα, ντροπή, μην τα λες αυτά τα λόγια. Μη σε ξεβάψω τώρα, είσαι κούκλα ξεβαμένη, κούκλα βαμένη. Δεν σε φτιάχνει το μακιγιάζ εσένα. Είσαι ένα πολύ όμορφο κορίτσι και πολύ μικρό στην ηλικία. Άσε μας τώρα, θα σου λέω εγώ αυτά που τα ξέρεις. Αυτά να τα πούνε άλλοι, που είναι άλλο το πρόσωπό τους και άλλο βλέπουμε. Όχι εσύ, κορίτσι μου. Λοιπόν. Τι γελάς ρε Κεβορκ, ψέματα λέω. Δεν μπορώ πια να ακούω δηλαδή, θα τρελαθώ. Λοιπόν, σ' αγαπώ. Κι εγώ. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε, ας λοιπόν. Αφήσουμε και τις σπουδές. Τα πάμε και αυτά. Οι γονείς τι κάνουν? Οι γονείς μου είναι πάρα πολύ καλά, θέλω να σου πω. Με στηρίζουν, συνεχίζουν και είναι δίπλα μου σε κάθε μου βήμα. Σε στηρίζουν τώρα. Εσείς μεγαλώσατε, εσύ και ο αδερφός σου. Πάει πια. Αυτοί ξαναχαιρούνται τη ζωή τους πια, σαν όπως ήταν όταν πρωτογνωριστήκανε και δεν είχαν τα παιδιά. Να απασχολούνται με τις ευθύνες, τα προβλήματά τους, την καθημερινότητά τους. Δεν νομίζω ότι ένας γονιός σταματάει να έχει το άγχος για το παιδί του και αν μεγαλώσει πολύ, νομίζω τότε έχει περισσότερο άγχος και αγωνία για το παιδί του. Θέλω να σου πω ότι εμένα και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου βλέπουν σίγουρα ό,τι και αν κάνουν. Δηλαδή τώρα μας βλέπουν. Μαμά, μπαμπά, γεια. Μ' ακούνε κάθε απόγευμα στο ραδιόφωνο. Διαβάζουν όλα μου τα κείμενα στο Duke's Diary. Είναι συνέχεια από πάνω μου και έχουν και αυτή την αγωνία. Τα περιοδικά τους. Τα χαζεύουνε όταν γράφουνε για σένα τα καλά, τα λίγο πιο ξέρω εγώ πιπεράτα, τα λίγο πιο gossip. Τα διαβάζουν όλα. Τα χαζεύουν, αλλά είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί οι γονείς μου δεν επηρεάζονται καθόλου. Δηλαδή δεν έχω και αυτό το επιπλέον βάρος ότι όχι τώρα τι θα. Δεν επηρεάζεται ο γονιός, αλλά στεναχωριέται όταν νιώθει το παιδί του, το αδικούν ή του γράφουν κάτι, του χρεώνουν κάτι που δεν πρέπει. Ξέρω να στεναχωριέται. Σου μιλάω ως γονιός. Ναι. Δεν ξέρω, τους βλέπω δηλαδή που το χειρίζονται πάρα πολύ ωραία και έξυπνα το θέμα. Δηλαδή, εμένα αυτό δεν με κομπλάρει. Γιατί αν είχα στο μυαλό μου το άγχος ότι, όχι, τώρα τι θα πει ο μπαμπάς, τι θα πει η μαμά, εμένα αυτό θα με προβλημάτισε ακόμα περισσότερο. Θα είχα δηλαδή το δικό μου το άγχος, θα είχα δύο λόγους παραπάνω. Οπότε, όχι, είναι πάρα πολύ cool και δεν τους περίμενα τόσο open-minded πραγματικά. Το πρώτο ραντεβού που έχεις βγει πιτσιρίκα, τους το έχεις πει? Κάτσε να θυμηθώ. Πρώτο ραντεβού. Στον μπαμπά σίγουρα όχι. Στη μαμά πρέπει να το είπα. Στη μαμά πρέπει να το είπα, ναι. Στον μπαμπά, δηλαδή, ποιο ραντεβού σου είχε στάσει να είναι για να πεις ότι βγαίνω ραντεβού με αγόρι? Πάμε σινεμά, ξέρω εγώ. Πάμε, δεν ξέρω. Εντάξει, θα μπορεί να περνούσαν και μερικοί μήνες. Ναι. Δύο-τρεις μήνες. Ναι. Σε παίρνει για ανάκριση όμως, δηλαδή αυτό που λέμε ακτινογραφία, ποιο είναι αυτό, τι κάνει, πόσο χρόνο είναι, πιο μεγάλο, πιο μικρό, πού πηγαίνει, ποιο σχολείο είναι καλό μαθητή. Τίποτα όχι, από όλα αυτά. Όχι, αλλά είχε τον τρόπο του να τα μαθαίνει χωρίς να ρωτάει εμένα. Άρα τα ρώταγε, ήθελε να τα ξέρει. Ναι, όχι, πάντως δεν τα μάθαινε από μένα. Τα μάθαινε, τα ήξερε όλα. Τα ξέρει όλα ο πατέρας μου, αλλά δεν ρωτάει εμένα. Είναι πάρα πολύ διακριτικός. Αλλά πάντοτε όταν ξέρω ότι βγαίνω έξω. Όχι τώρα. Με περιμένει. Όχι τώρα, με περιμένει. Μπορεί εγώ να βγω έξω και θα γυρίσω 3 ώρα το βράδυ, 4 ώρα το βράδυ όταν θα βγω. Θα είναι εκεί, δίθεν βλέπει τηλεόραση. Α, ήρθες παιδί μου, ωραία, πέρασες. Να σιγουρευτεί ότι ήρθα, ότι είμαι καλά. Μέσα, ναι. Και μετά θα πάει να κοιμηθεί. Πώς δεν έχεις σκεφτεί ακόμα να ζήσεις μόνη σου? Δεν το έχω σκεφτεί, γιατί φοβάμαι καταρχήν να πω ότι θα ζήσω μόνη μου, το αποκλείω. Ή που θα πάω να συζήσω με μία φίλη μου ή με έναν φίλο μου. Να μείνω μόνη μου. Με τον άνθρωπό σου είμαι ένα φίλο, τυχαία. Α. Με τον άνθρωπό. Θανάση, κάθεσαι και εσύ μόνο σου, λες να πάω να ζήσουμε μαζί. Γιατί έχω φίλους που. Δηλαδή, μία φίλη κοπέλα και έναν φίλο άντρα που είναι όμως φίλοι και τίποτα παραπάνω και συγκατοικούν.
Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Τι λες, παιδάκι μου. Δεν θα μπορούσα εγώ. Δηλαδή, θες να φέρεις το φίλο σου και θα πεις στον άλλο φίλο που μένετε μαζί. Μπάμπη, μπορείς να φύγεις γιατί περιμένω το φίλο μου. Είσαι καλά. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Τα έχουν βρει μέχρι στιγμή. Είναι δύο κορίτσια, εντάξει. Είναι σύγκλο. Πιο εύκολο. Προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα βρουν τέτοιο. Και έτσι θα μείνουν, δεν νομίζω κανείς να τα αντέξει αυτό. Ή μήπως γίνει και τίποτα στο τέλος, δεν μπορώ να ξέρω. Πιστεύεις τον έρωτα ανάμεσα σε δύο φίλους? Γιατί έχω ακούσει και τέτοιες ιστορίες, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, να κοιταζόμαστε και να μιλάμε σε ένα αδέρφια, να πέφτουμε στο κρεβάτι, να βλέπουμε μαζί ταινία και ξαφνικά ερωτευτήκαμε. Πώς γίνεται αυτό? Εγώ δεν το χωράει το μυαλό μου. Κοίταξε, να σου είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω απόλυτα εγώ στη φιλία μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Μην το λες. Έχω φίλους άντρες. Αλλά δεν ξέρω αν πιστεύω απόλυτα τελικά. Δηλαδή, πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μπορεί να υπάρχει έτσι μια μικρή ίντρικα. Δηλαδή, δεν γίνεται να μην έχει περάσει ποτέ από το μυαλό κανενός. Εμένα, ο κολλητός μου φίλος, είμαστε κολλητοί φίλοι από τότε που εγώ ήμουν 17. Κι είναι άντρας, ε. Έχω φτάσει 42, 24. Και ακόμα είμαστε κολλητοί και ουδέποτε. Μου, ουδέποτε. Δηλαδή, ανατριχιαστικά ουδέποτε. Ούτε θα μπορούσαμε εξάλλου να σκεφτούμε ένας τον άλλον διαφορετικά. Ποτέ. Ίσως επειδή είστε φίλοι όμως δηλαδή. Από τόσο μικροί. Ενώ τώρα όμως είναι δύσκολο να σε προσεγγίσει ένας άντρας. Δεν μπορώ να πω ότι έχω άντρες φίλους. Μπορώ να σου πω ότι έχω άντρες στην παρέα μου όπως και γυναίκες, αλλά άλλο η παρέα μου, άλλο οι φίλοι μου. Συμφωνώ απόλυτα. Άλλο περνάω καλά, βγαίνουμε, μιλάμε, γελάμε, σχολιάζουμε, κάνουμε. Ναι, ναι. Άλλο όμως είσαι. Ο φίλος μου είναι άνθρωπός μου, η οικογένειά μου, είναι μέσα μου. Δηλαδή ναι. Με αγαπάς και σε αγαπάω. Ναι, δεν ναι, υπάρχει ναι. Κάτι άλλο ανάμεσα. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα ερωτευτείς κάποιον έτσι μετά από 10 χρόνια. Αυτό σου λέω. Κοίτα, και εγώ έχω φίλους και άντρες από το σχολείο και από πολύ μικρή. Ναι, σε αυτή τη φιλία πιστεύω, αλλά τώρα να μου έρθει κάποιος και να γίνουμε φίλοι άντρας τώρα ξαφνικά, θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό, θεωρώ. Δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει ένα ερωτικό στοιχείο από πίσω. Τι γίνεται. Τις φίλες σου που είχες από το σχολείο τις κρατάς ακόμα? Ναι, φυσικά. Φυσικά, βέβαια και αυτές έχουν τραβήξει το δρόμο τους τώρα. Η κάθε μία δουλεύει σε ένα ξεχωριστό τομέα. Η άλλη πάλι συνεχίζει με μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Έχουμε χαθεί λιγάκι, αλλά η αγάπη αυτή είναι παντοτινή και είναι πάρα πολύ δυνατή και δεν πρόκειται να χαλάσει με τίποτα. Εάν δεν υπήρχε η τηλεόραση και αυτό το κομμάτι της δουλειάς σου, θα σκεφτόσουν κι εσύ να συνεχίσεις τις σπουδές στο εξωτερικό ή να δοκιμάσεις την τύχη σου κάπου αλλού? Φυσικά, φυσικά. Μα αυτός ήταν ο σκοπός. Ξαφνικά βγήκα εγώ από τον δρόμο μου. Εγώ άλλα ήθελα να κάνω. Αλλά τελικά μου αρέσει αυτό που κάνω προς το παρόν. Για αλλά καλό ξέρω... τελικά έχει γίνει αυτό. Τι πιστεύεις? Αυτό θα το δείξει η πορεία. Αυτό δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Πάντως πιστεύω πως όλα γίνονται για καλό τελικά. Ακόμα και τα λάθη γίνονται για καλό. Γιατί μέσα στα λάθη μαθαίνεις εσύ ο ίδιος. Κάνεις καλό ξεσκαρτάρισμα από τους φίλους σου. Να δεις ποιοι είναι οι φίλοι σου, ποιοι δεν είναι φίλοι σου. Γιατί τελικά θεωρείς πως πολλοί είναι έτσι δικοί σου άνθρωποι και καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι τελικά κάποιοι δεν ήταν τόσο κοντά σου όσο θα ήθελες ή όσο πίστευες. Αυτό το ξεσκαρτάρισμα γίνεται σε όλη μας τη ζωή. Στις δυσκολίες όμως κυρίως γίνεται. Μόνο στις δυσκολίες. Στις ευκολίες, γιούχου, όλοι μαζί. Αυτό. Στις δυσκολίες φαίνονται τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, θα περάσω νωρίτερα σε διαφημίσεις για να έχω την ευκαιρία πρώτον να βάλω τους υπόλοιπους συνεργάτες μου στον καναπέ και δεύτερον να στηθεί και το Casablanca Show, το οποίο μαζί θα απολαύσουμε. Oh yeah. Βγαίνεις καθόλου το βράδυ? Μη μου πεις συγκεκριμένα πράγματα, γενικότερα. Πας και πουθενά αλλού? Δεν βγαίνω πάρα πολύ. Λίγο. Βγαίνω λιγάκι, αλλά θέλω να πάω Casablanca εγώ σήμερα. Θα σε πάω και θα περάσουμε. Εγώ ήδη έχω ρίξει τα πρώτα μου χορευτικά. Δεν ξέρεις, μπορείς, τι μπορείς. Να το. Γνωρίζει με αυτό το μικρό αγόρι. Φυσικά γνωρίζω με αυτό το αγόρι. Εσύ μην χάσει όμορφο κορίτσι να μην το κάνει φίλη σου. Μα έχουμε κανονίσει ραντεβού κιόλα. Έχουμε. Ραντεβού τι? Θα βγούμε στο καφέ. Είναι αυτό που θέλει να μείνει με ένα φίλο, τη σκεφτόμαστε να συζητήσουμε. Είμαστε σε αυτό το δρόμο. Πολύ ωραία ιδέα. Είναι εκτός ότι είναι εξαιρετικά λαμπερή, δεν ξέρω να πω ότι είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Είναι και το βλέπουμε στο πρόσωπό τη αυτό. Εσύ καμιά μου λέει ότι δεν είναι τώρα. Άσχημη φίλη έχει, ρε. Έχει καμιά άσχημη φίλη? Ναι, έχω. Ή τι επιλέγει τι φίλε μόνο με την ομορφιά? Έχω την Ιωάννα που είναι τέρα. Τι θα σα πω, Ρώμα. Μα όχι, βέβαια. Όλοι μου είναι. Γιατί αυτέ που ξέρω εγώ είναι όλε. Μία και μία. Ναι, κάνω καλυστία πριν. Πρώτα βλέπω ποιε είναι οι ώρες και μετά κάνω παρέα. Πάντως, εν τούτη, εδώ θέλω να πω ότι είναι και πολύ καλό παιδί πάνω απ' όλα. Δεν το είπαμε αυτό. Ω, να το ξαναπούμε, γιατί μου έλεγε ότι δεν το πιστεύει ότι είναι καλό παιδί πριν. Εντάξει, θα το πω τώρα. Διαφημίσεις. Καλέ μου εσύ.